παραμονή σήμερα των Χριστουγέννων και κατά την παράδοσή μας τα σπίτια όλα είναι ανοιχτά και δέχονται τα παιδιά να ψαλούν τα κάλαντα και με αυτόν τον τρόπο να λάβουν οι χριστιανοί το μήνυμα ότι πρέπει να έρθουν στην Εκκλησία για να πανηγυρίσουμε αυτό το γεγονός της ενανθρώπισης του Θεού. Τα παιδιά μας γίνονται η προαγωγή μας, όπως λέγεται, εις Χριστόν. Τα ίδια τα μικρά παιδιά μας φέρνουν το μήνυμα και εμείς οι μεγαλύτεροι πρέπει να σκύψουμε και να ακούσουμε τι οι παιδικές καρδιές μας διδάσκουν, τι ζητούν από μας και τι μας προτρέπουν να κάνουμε. Ουσιαστικά μας λένε πως η γιορτή αυτή είναι γιορτή της οικογένειας, της ελληνικής. Όπου κι αν πάτε υπάρχουν κάλαντα, υπάρχουν τραγούδια που προετοιμάζουν τους χριστιανούς. Αλλά το βάθος των τραγουδιών των Ορθοδόξων και Ελληνικών δεν θα το βρείτε πουθενά. Είναι τόσο πολύ η φιλοσοφία, τόσο μεγάλο το βάθος των αληθιών που πραγματικά καταλαμβάνουν όλες τις αισθήσεις του ανθρώπου και των θεών. Γι' αυτό επιμένουμε παρά τις διεθνείς προσπάθειες να κηρύσουμε αυτήν τη γέννηση του Χριστού και να την πανηγυρίζουμε, γιατί αισθανόμαστε ότι μακριά από τον Χριστό δεν θα βρει κανείς την ησυχία του, τη γαλήνη του, δεν θα αισθανθεί τη χαρά, δεν θα νιώσει τα μηνύματα που προσφέρει ο Χριστός. Εμείς δεν θα πάψουμε αυτά τα μηνύματα να τα μεταφέρουμε. Τα ακούμε και τα ξαναμεταφέρουμε αφού τα μεταλλάξουμε προς το θεολογικότερο. Εύχομαι λοιπόν στους Κορινθίους χριστιανούς, τα πνευματικά μου παιδιά, τα παιδιά της Μητροπόλεως μας, καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα και όλα τα καλά του Θεού στα σπίτια και στην πατρίδα μας. Γιατί πολλοί κυκλώθεν οι εχθροί μας, γύρω-γύρω είναι πολλοί οι εχθροί και ο καθένας με τον τρόπο του αγωνίζεται να πλήξει την αλήθεια την οποία εκπροσωπεί αυτός ο μικρός και βραχώδης τόπος, που όμως είναι πνευματικά πιο έφορος και από τις μεγαλύτερες σαβάνες της Αφρικής.